Αδελφοί συλλειτουργοί και τέχνα εν Κυρίω, δεύτε πόμα ποιον εν κενών, ού και πέτρας αγώνου σε θαραπηγούμενων. Αυτή η προτροπή του Πασχαλινού κανόνος δεν είναι ένα απλό ρητορικό σχήμα, είναι συνταγή ζωής και συγκεκριμένη δυνατότητα σωτηρίας. Είναι επίσης ομολογία ευγνωμοσύνης προς τον εκτάφου προερχόμενων Χριστών που κατέλησε τις οδύνες του άδου και του θανάτου. Δεύτε πόμα ποιομεν κενών, διψούνε οι άνθρωποι δικαιοσύνη και χαρά, διψούμε συγχώρηση, φως και αγάπη, διψούμε ζωή, αθανασία και αιωνιότητα. Κανένα ίσως δημιούργημα του Θεού δεν είναι τόσο απαιτητικό και τόσο αγόρταγο όσο ο άνθρωπος. Και κανένα επίσης δημιούργημα του Θεού δεν αισθάνεται τόσο έντονα τις στερήσεις και τις ανάγκες του όσο πάλι ο άνθρωπος. Γι' αυτό ο Θεός καθιστά αυτό το δημιούργημα επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της προνοίας του. Μετά την ενανθρώπιση του σταυρούται ο Χριστός και αναστήνεται για να εξασφαλίσει στον άνθρωπο λύτρωση και μακαριότητα. Όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας κατατείνει στο ποτήριο της ζωής. Η συγκατάβαση της ενανθρωπίσεως κορυφώνεται στη δόξα της Θείας Ευχαριστίας. Καλούμαστε λοιπόν όλοι οι πιστοί να πιούμε από το αίμα του εσφραγισμένου αρνίου της Αποκαλύψεως. Αν το αίμα δεν ήταν της Καινής Διαθήκης, θα ήταν ακόμη το αίμα ταύρων και τράγων και το πόμα δεν θα ήταν κενό. Και αν δεν ήταν το αίμα του μόνου αναμάρτητου, δεν θα μπορούσε να χαρίσει την άφεση των αμαρτιών υπερημών και πολλών εκκινόμενων. Πρέπει πάντως ιδιαίτερα να σημειώσουμε ότι προκειμένου να μας δοθεί άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιος, δεν γίνεται λόγος για βρώση, αλλά για πόση. Εκείνο δηλαδή που τονίζεται χαρακτηριστικά είναι το πόμα των κενών και όχι το βρώμα. Ποια άραγε να είναι η βαθύτερη συμβολική σημασία σε αυτή τη χαρακτηριστική λεπτομέρεια? Ενώ είναι γνωστό ότι η διατροφή του ανθρώπου γενικά περιλαμβάνει τη βρώση και την πόση, εν τούτης όλοι γνωρίζουμε ότι η πόση είναι η χαρακτηριστική τροφή του νηπίου. Ο συμβολισμός λοιπόν εδώ είναι ότι για να αξιωθεί ο άνθρωπος να γευθεί το πόμα των κενών, πρέπει να νηπιάσει την κακία, να γίνει δηλαδή σαν το παιδί, να πιστέψει σαν το παιδί που τίποτε δεν θεωρεί αδύνατο όταν γνωρίζει πως έχει πατέρα. Με άλλα λόγια, καλείται ο άνθρωπος να ξαναγεννηθεί, ακυρώνοντας με τη μετάνοια όλη την προηγούμενη αστοχημένη ζωή του, όπως ακριβώς το ζήτησε ο Χριστός επιγραμματικά από τον Νικόδημο. Ας ελεήσει και εμάς ο Θεός να ξεπεράσουμε τα οποιοδήποτε εμπόδια σε αυτή την επώδυνη αντίστροφη πορεία. Οπότε, πίνοντας το πόμα των κενών, θα μπορούμε να ψάλουμε μπροστά σε όλους τους θανάτους και πάνω από όλους τους τάφους το Χριστός Ανέστη. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διάπειρος ευχέτης εν Χριστώ Αναστάντη, ο Αυστραλίας Στυλιανός. By the grace of God, Archbishop of Australia, to all the clergy and devout faithful of our Greek Orthodox Archdiocese. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
very lucky here in Canberra that we have professional farm works 3 times per year. So tonight, it's not necessary to have handmade amateur farm works. We are all gathered here tonight to chant Christos Anesti and celebrate our Orthodox Easter. This year, as you may know, we will celebrate the 50th anniversary of our church. I politely ask you to not throw any fireworks tonight so that there won't be any drama and danger, please. It does not create good advertisement for our Greek community here in Canberra. If there is anyone who wants to donate $2,000 or $3,000 to organize professional fireworks next year, you are welcome to. Now, I will ask you, let's hear the bells ring of our church and chant together Christos Anesti. Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε την και αε και εις τους αιώνας των αιώνων. All together. Χριστός Ανέστη νεκρόν θανάτων θανάτων παθήσας και αγαλιαστόμεθα και φρανθόμενε ναυτί. Χριστός.